Μακεδόνες και Μακεδόνισσες, όλοι στην Αθήνα την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, όλοι στην πλατεία Συντάγματος στις 2 το μεσημέρι. Εκεί, μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων, θα διαδηλώσουμε τη θέλησή μας. Όχι στον όρο Μακεδονία στο όνομα των γειτόνων. Όχι στα άρθρα αλυτρωτισμού του Συντάγματος των Σκοπίων. Η Θεσσαλονίκη μίλησε. Σειρά της Αθήνας να φωνάξει. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Φίλες και φίλοι, αυτό είναι το δεύτερο μέρος όπως υποσχέθηκα. Έγινε την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, Κυριακή 4 Φεβρουαρίου. Απόδοση τιμής, ιστορικής τιμής και μνήμης στο μεγάλο συλλαλητήριο, το ιστορικό συλλαλητήριο που έγινε στην Κυριακή 4 Φεβρουαρίου εδώ, σε αυτό το χώρο, που γέμισε όλη την πλατεία, όλους τους παράπλευρους δρόμους, όλες τις λεωφόρους της περιοχής. Χρειάστηκε μια τεράστια μηχανή ανθρώπων να δουλέψει αόρατα, μυστικά, χωρίς ποτέ να ακουστεί το όνομά τους, χωρίς ποτέ να διεκδικήσουν κάτι για να ακούσουν το ονοματάκι τους. Με ανιδιοτέλεια, με αυτοθυσία, πολύ και με προσωπικά έξοδα από την τσέπη τους. Ξαναλέω ότι ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτό το συλλαλητήριο, το οποίο διαδραμάτισε γεγονότα, ήταν μια λαμπρή σελίδα των Ελλήνων. Αυτό το συλλαλητήριο, το οποίο
ανέδειξε πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις. Είναι ίσως το μοναδικό γεγονός που ενώ ακούστηκε παγκοσμίως, δεν υπάρχει εφημερίδα σε όλο τον κόσμο που δεν έγραψε γι' αυτό ή δεν αναφέρθηκε σε αυτό το συλλαλητήριο για αρκετό χρονικό διάστημα, έχει ένα μεγάλο παρασκήνιο που προηγήθηκε. Πριν το συλλαλητήριο, στο προηγούμενο βίντεο αναφέρθηκα περιφερειακά και επιφανειακά στις γεωπολιτικές διαστάσεις που προηγήθηκαν πριν και μετά. Δίνοντας αδρές γραμμές για να αξίσω λίγο τη μνήμη σας στα μεγάλα γεγονότα που προηγήθηκαν όχι μόνο του συλλαλητηρίου της 4ης Φεβρουαρίου, αλλά και του συλλαλητηρίου του 1992 με τον αείμνηστο Κοσμόπουλο, Νικόλαο Μάρτη, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη αυτή η εκπομπή και το ένα μέρος και το δεύτερο μέρος, και αν χρειαστεί και τρίτο, ώστε να αποδώσουμε τα οφειλόμενα σε όλους εκείνους οι οποίοι προσέφεραν χωρίς να οικειοποιηθούν, χωρίς να έχουν ιδιοτέλεια, χωρίς να θελήσουν να ακουστεί το όνομά τους και να βάζουν και από την τσέπη τους. Αναφέρθηκα στις χώρες οι οποίες ήταν εμπλεκόμενες και διαπλεκόμενες. Θέλω να εξηγήσω λίγο περισσότερο για το ρόλο της Ρωσίας, η οποία Ρωσία ήταν από τις πρώτες που έσπευσαν να αναγνωρίσουν, επειδή πολλοί μας λένε για το ρόλο της Ρωσίας και το φιλικό ρόλο της Ρωσίας, ή πολλοί έχουν σπεύσει να με πούνε και πράκτορα των Ρώσων, πότε είμαι των Ρώσων, πότε είμαι των Αμερικάνων. Εμένα ο φάρος μου μου λέει ότι κάνω αυτό που πρέπει και ας λένε ό,τι θέλουν. Ο φάρος μου είστε εσείς. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, η Ρωσία ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Ως Μακεδονία, όχι ως Βόρεια Μακεδονία, γιατί τώρα η Βόρεια θα ενωθεί και με τη Νότια. Είναι αυτό που δεν μας έχουν πει, είναι αυτό που φοβόμαστε. Και ενώ υπήρχαν τα εργαλεία για να υπάρξει ανατροπή στις εξελίξεις των γεγονότων, θα αναφερθώ σε αυτό, δυστυχώς η ιδιοτέλεια κάποιων ανθρώπων έβαλε, αν όχι τα φόπλακα, έβαλε πολλά εμπόδια. Και έτσι έμεινε βαλτωμένο το θέμα. Ιδού η απόδειξη ότι τα Σκόπια προχωράνε και καταστρατηγούν τα κείμενα του Ιουνίου του 2018. Δεν θέλω να πω συμφωνία, γιατί δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το σωστό. Αλλά ήταν κείμενα τα οποία είχαν προετοιμαστεί από πριν σε περίεργα κέντρα, σε περίεργα εστιατόρια, σε περίεργα ξενοδοχεία, ενίοτε και σκοτεινά σε ημίφος. Ξαναλέω ότι ο ρόλος του κυρίου Μάθιου Νίμιτς ήταν κρίσιμος όλα αυτά τα χρόνια. Εξ αρχής ήταν προκλητικός. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήρθε πολλές φορές σε κόντρα με την παμακεδονική Αμερικής, που έδωσε αγώνα και έδινε αγώνα για πάρα πολλά χρόνια, όταν άλλοι εδώ ζούσαν το παραμύθι τους, τη ζωή τους, τις επιχειρήσεις τους. Οφείλω να το πω αυτό, παρότι έχω υπάρξει σκληρός επικριτής της παμακεδονικής Αμερικής, όμως δεν μπορώ να απομειώσω το ρόλο της, τον εθνικό της ρόλο στο ζήτημα αυτό, όταν ύψωσε ανάστημα και στην Τώρα Μπακογιάννη και στο Μάθιου Νίμιτς πολλές φορές. Το συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου του 2018, που έγινε σε απόσταση χρονική ούτε δύο εβδομάδες καθαρές από τις 21 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχει ιδιαίτερα κομβική σημασία, γιατί γράφτηκαν πολλές ανακρίβειες, πολλοί προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν. Γράφτηκαν ότι οι Ρώσοι κατέβασαν πούλμαν, οι Ρώσοι πλήρωσαν. Ξαναλέω, οι Ρώσοι δεν έβαλαν είτε άμεσα είτε έμεσα ούτε ένα ρούβλι, ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολάριο. Όλα τα έξοδα, αυτά τα έξοδα, τα λίγα, για τα οποία επιτρέψτε μου να πω, οφείλει η Παμακεδονική Αμερικής να κάνει έναν δημόσιο οικονομικό απολογισμό, να δούμε πού και σε ποιους δόθηκαν αυτά τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν για να δοθούν για την κάλυψη των εξόδων, έστω αυτό των τυπικών εξόδων, για να γίνει το συλλαλητήριο αυτό. Ανέφερα τα 10 χιλιάρικα που έδωσε η Ομοσπονδία Νέας Υόρκης. Παράτυπα ή παράνομα, απέδωσε λόγο ο αείμνηστος Πέτρος Γαλάτουλας, όμως το έκανε
Έστω και με αυτό το ευτελές αντίτιμο να σηκωθεί, να χαιρετήσει, η ψυχή του είχε φωτιά μέσα. Τον γνώρισα, τον έζησα πάνω από 25 χρόνια, θέλω να είμαι δίκαιος και οφείλω να λέω τα πράγματα όπως είναι. Μόνο η Ομοσπονδία Νέας Υόρκης έδωσε 10 χιλιάρικα. 5 για το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και 5 για το συλλαλητήριο στην Αθήνα. Τα περισσότερα τα έδωσε η Παμακεδονική Αμερικής, Καναδά, και ένα κοινό ταμείο που είχε μαζευτεί από την Επιτροπή, την Εννιαμελή Επιτροπή, θα βάλω τα ονόματα και στο βίντεο και από κάτω, για να ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί που εργάστηκαν για να τους θυμηθούμε. Εγώ θα αναφερθώ σε αυτούς που δεν ακούστηκαν ποτέ τα ονόματά τους και σε αυτούς που δούλευαν άοκνα, ανίστακτα, επί 24 ώρες. Ξαναλέω ότι ιστορικά, αν πρέπει κάποιος να ευχαριστήσει κάποιους, αυτοί είστε όλοι εσείς. Όλοι εσείς που ήρθατε από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αψηφίσατε, βεβαίως ήταν καλός ο καιρός, αλλά αψηφίσατε όλα τα υπόλοιπα εμπόδια που έβαλε το σύστημα, στην τροχέα, παντού. Άμα πάτε από κάτω και δείτε, πολλά. Ξαναλέω ότι αν αφήνανε να εκφραστεί τον ελληνικό λαό ελεύθερα, θα είχε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια η προσέλευσή του. Το αποτέλεσμα βεβαίως θα ήταν το ίδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα ήταν το ίδιο αποτέλεσμα, οι Έλληνες δεν πρέπει να αντιδρούν. Η ψυχή του Έλληνα είσαι εσύ. Και η ψυχή του Έλληνα αντιδρά όταν το ένστικτό της και η πίστη του Έλληνα σε ήθη, έθιμα, παραδόσεις και αξίες και το μεγάλο του όραμα για μια μεγάλη νέα εθνική ιδέα η οποία υπάρχει και είναι σαν ποτάμι που κινείται υπόγεια μέσα στην κοινωνία, θα εκφραστεί με το δικό της τρόπο, ήρεμα, ανιδιωτελώς και με θυσιαστική πορεία. Κρατήστε τα αυτά. Το αναφέρω και θα το αναφέρω συχνά πυκνά. Αυτό το φαινόμενο που έρχεται, η Ελλάδα δεν θα το έχει ξανασυναντήσει ποτέ της. Κινείται υπόγεια, όπως κινούνται τα νερά κάτω από τις ρίζες του Πλάτανο, όπως κινείται το νερό το οποίο ποτίζει τα εδάφη μας, τα γόνιμα εδάφη μας. Και το νερό αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από την καθαρή μας πίστη, όχι μόνο στα αγνά ιδιώδη, τα οράματα και τις αξίες μας, αλλά την πίστη μας στο Θεό. Αυτό είναι που προσπαθούν να ξεριζώσουν με κάθε τρόπο. Και δυστυχώς, λυπάμαι να πω, είναι κάτι που αν δεν το έχουν πετύχει ουσιαστικά, επιφανειακά στις νεότερες γενιές, δυστυχώς το έχουν επιβάλει. Δεν το έχουν πετύχει, το έχουν επιβάλει βία. Να ξεριζώσουν την πίστη από τα παιδιά, από τις νεότερες γενιές. Γυρίζω λοιπόν πίσω στο συλλαλητήριο. Ξαναλέω ότι αυτές οι εκπομπές, επειδή έχουν ακριβώς χαρακτήρα αφύπνισης, οφείλουν να κάνουν αυτές τις αναγωγές πέρα δόθε και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον. Ακριβώς γιατί πρέπει να ξύνουν τη μνήμη αυτού που παρακολουθεί, θέτοντας σε λειτουργία όλες τις αισθήσεις τους, εννοώ συνειδητό, υποσυνείδητο, αν χρειαστεί και το ασυνείδητο, είναι ο σκληρός που τα καταγράφει όλα, και κάποιες φορές το υπερσυνείδητο, το οποίο έχουν κινητοποιήσει ελάχιστοι άνθρωποι και είναι κυρίως αυτοί που βρίσκονται σε πλήρη συστοιχεία και ταύτιση με το δημιουργό τους, με το Θεό. Ξαναλέω λοιπόν ότι δημοσίως πρέπει να ακουστούν και να αποδοθούν ιστορικά, για να τα ξέρουν οι ιστορικοί, αν και υπάρχουν τα κείμενα και απόρριτη αλληλογραφία, θερμές ευχαριστίες σε ανθρώπους που δούλευαν πίσω, στο desk, στην οργάνωση παραγωγής. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Λεωνίδας Κουμάκης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακατάπαυστα τροφοδοτούσε τους πάντες με υλικό για όσο χρειάστηκε και όσο κράτησε αυτός ο αγώνας, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να εμφανίζονται αναγκαστικά ή όχι, θυσιαστικά ή όχι κάποιοι από αυτούς, στα συστημικά μέσα ενημέρωσης που εκείνη την περίοδο έπρεπε να εκμεταλλευτούν το θέμα χωρίς να πιστεύουν στις αξίες των Ελλήνων, είτε για τηλεθέαση, είτε γιατί το ρεύμα πήγαινε προς τα εκεί, είτε γιατί τα αφεντικά στη Συγκρού, εννοώ τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους, είχαν στρέψει το βλέμμα τους για να μπορούν να
κερδίσουν ψήφους όπως και έγινε. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος ποτέ κανείς δεν έμαθε το όνομά του, για τον Λεωνίδα τον Κουμάκη, είπα, δεν είναι άγνωστος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει γεμίσει το διαδίκτυο με κείμενα τα οποία έχουν ψυχή ελληνική, εναντίον του Ερντογάν, εναντίον του επεκτατισμού του Ερντογάν, και όχι γνώμη, κάθε κείμενό του έχει ιστορικά στοιχεία, ώστε αυτός που διαβάζει, πέρα από τη γνώμη, να παίρνει και γνώση, ιστορικά στοιχεία. Μάλιστα τώρα τελευταία βγαίνει ένα βιβλίο του για τον Ερντογάν με τίτλο «Ερντογανισμός». Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος δούλευε στον ΤΕΣΚ 24 ώρες και πρέπει να ακούσει το όνομά του, όσο και αν ο ίδιος δεν το επιθυμεί, είναι ο Θόδωρος Χαλκιόπουλος, ένας αόρατος πιστός συνεργάτης της αδελφότητας θεολόγων ο Σωτήρ, ο οποίος ήταν αυτός που κινητοποιούσε και είχε την ανθρωπογεωγραφία και ειδοποιούσε όχι μόνο τα κατατόπους τμήματα της αδελφότητας θεολόγων ο Σωτήρ, αλλά και πολλές άλλες ενορίες. Είχε το χάρτη, είχε το στρατηγικό κομμάτι, ποιες περιοχές θα κατακλείσουν ποιους δρόμους, ποια πούλμα θα ακολουθήσουν ποιο δρόμο. Δούλευε 24 ώρες. Το όνομά του ποτέ δεν ακούστηκε. Ένας άλλος που οφείλω να κάνω μνήμα στο όνομά του, τον οποίο είχα γνωρίσει, ήταν ο κύριος Αριστός Κατζογερίδης, ο οποίος είχε το δύσκολο έργο να συμπληρωθούν επιπλέον χρήματα, γιατί υπήρχαν ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν, που έβγαιναν στην πορεία, παρότι υπήρχε ένας γενικός σχεδιασμός και τον έλεγχο, όπως είχα, τον οικονομικό, γιατί αυτοί πλήρωσαν τα έξοδα, εννοώ την Παμακεδονική Αμερικής, και τον ειδικό ρόλο που είχε αναλάβει όχι μόνο η Νίνα Γκατζούλη, αλλά και ο σύζυγός της αθόρυβα και ο κύριος Μπαρντατζής. Αυτό το συλλαλητήριο προκάλεσε ρήξη στο εσωτερικό της Παμακεδονικής και εξανάγκασε σε παρέτηση τον γιατρό τον κύριο Σμυρλή. Πρέπει να ακουστούν αυτά, εννοώ για την Παμακεδονική Αμερικής. Τον διαδέχτηκε ο Φέρελπης, νεαρός, φλογερός σε πάθος, αλλά σε αποτέλεσμα δυστυχώς με πολλές ελλείψεις, λείπει η εμπειρία, το πάθος δεν λείπει από τον Δημήτρη τον Φελιππίδη. Ήρθε, ήταν παρόν, τα έξοδα πληρώθηκαν φυσικά από την Παμακεδονική. Ο Έλληνας εκτιμάει αυτόν που βάζει έξοδα για οποιοδήποτε, ο Έλληνας, η ψυχή του Έλληνα, τα βάζει από την τσέπη του, από το υστέρημά του. Αυτό δεν έγινε. Σε ελάχιστες περιπτώσεις. Όπως δεν γίνεται για όλα αυτά τα οποία περιφέρονται ως δίκτυ προστασίας στο σύστημα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Εντάξει. Ο σύγχρονος Έλληνας εκτιμάει και περιμένει να δει τη στιγμή εκείνο το πολιτικό φαινόμενο που οι άνθρωποι που θα ηγηθούν θα έχουν στερηθεί από τον εαυτό τους, από το χρόνο τους, από το υστέρημά τους, από το μικρό κομπόδεμα που δεν υπάρχει σε κανενός. Από όλοι αυτοί συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υστέρημα μόνο. Από εκεί δίνουν. Ο Αρίστος Κατζογερίδης λοιπόν, ένας ευθυτενής, ψηλός άνθρωπος, είχε το επίπονο και δύσκολο έργο να γυρίζει την κατάσταση που του είχαμε δώσει. Είχα άριστη συνεργασία μαζί του και να ζητιάει. Να ζητιανεύει για να καλυφθούν τα επιπλέον έξοδα που περιέργως κάθε μέρα ανέβαιναν. Δεν έχει δοθεί, ξαναλέω, ποτέ οικονομικός απολογισμός για όλη αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση. Και οφείλει να το κάνει τουλάχιστον η Παμακεδονική. Αν όχι η Επιτροπή η οποία διαλύθη, η εννιαμελής Επιτροπή στα εξών συνεθέτη, διότι υπήρξαν πολλές στη συνέχεια ρήξεις, διαφωνίες, στημένες. Οι άνθρωποι που γέμισαν την πλατεία αυτή σε όλους τους δρόμους παράλληλα, με περίπου 1,5 εκατομμύριο, και είχαν την κεντρική ευθύνη και δεν είχαν καμία σχέση με αυτούς που βλέπατε στα κανάλια. Αυτοί το μόνο που έκαναν ήταν να επικοινωνούν το μήνυμα ή να προσπαθήσουν να κεφαλαιοποιήσουν τα σχέδιά τους, τα οποία στην πορεία βεβαίως αποκαλύφθηκαν και εξελίχθηκαν. Ήταν τα μέλη όλων των χριστιανικών οργανώσεων, είτε ανήκανε στο Σωτήρα που είχε τον πρώτο λόγο και την πρωτοκαθεδρία με τον κύριο Χαλκιόπουλο, είτε ανήκαν στη Ζωή που σιωπηρά
έδωσε πολύ δυναμικότητα, γιατί έδωσε το πράσινο φως σε όλα τα στελέχη της, τους ομαδάρχες, τους κυκλαμινάρχες, τους φοιτητές, να οργανώσουν αποστολές και να έρθουν εδώ. Αυτοί όλοι δεν ακούστηκαν ποτέ. Φυσικά την πρωτοκαθοδρία, ξαναλέω, είχε, θα το πω πολλές φορές, για να αποδώσω τα οφειλόμενα στην ιστορία, όχι τόσο στα πρόσωπα, όχι, όσο στο θεσμό της Παμακεδονικής Αμερικής, όπου επί 80 χρόνια, άμα δει κανείς τη σελίδα της Παμακεδονικής, επί 80 χρόνια δίνουν τον αγώνα καθημερινά, από την τσέπη τους. Δεν λέω ότι τους λείπουνε ή είναι από το υστέρημά τους, κάνουνε κάτι που πιστεύουνε. Όμως αυτοί είναι που είναι οι πραγματικοί εμπνευστές αυτού του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου. Καμία ανάρτηση, κανένας άλλος. Ο πραγματικός εμπνευστής, αυτός που σήκωσε το βάρος, όχι πάνω στην εξέδρα που στήθηκε με ελάχιστα έξοδα, όχι γιατί πλήρωσαν όλα τα έξοδα που κάθε τόσο περιέργως εμφανιζόντουσαν, με διάφορες αποδείξεις. Τα έχω δει. Γι' αυτό και τα καταθέτω. Και το χρωστάω. Ήταν η Παμακεδονική Αμερικής και Καναδά. Σε δεύτερη φάση και κατ' ελάχιστον η Παμακεδονική Ευρώπης με τον πατέρα Παντελεήμον Τζορμπατζόγλου. Και ο κύριος μου είπε να μην πω το όνομά του, αλλά πρέπει να το πω. Το ζεύγος Αναγνωστόπουλου, όπου αγωνίζονται Εκατερίνη και Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, όπου αγωνίζονται για το τάμα του έθνους, και έδωσαν και αυτοί ένα ποσό ικανοποιητικό. Δεν θέλω να μπω σε νούμερα. Αυτή η δουλειά του οικονομικού απολογισμού αυτής της μεγάλης διοργάνωσης, που δεν κάνουν ούτε τα κόμματα. Τα κόμματα, τα συστημικά και τα αποκόμματα, ποτέ δεν κάνουν οικονομικό απολογισμό, γιατί αυτά τα λεφτά είναι δικά μας. Να δούνε πού πάει και το τελευταίο σέντς που πληρώνουν με τις συνδρομές, με τα κουπόνια, για να στηθεί οποιαδήποτε εκδήλωση. Δυστυχώς την ίδια νοοτροπία ακολούθησαν και όλοι αυτοί που έσυραν το άρμα αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Σήμερα κλείνει 6 χρόνια, Κυριακή 4 Φεβρουαρίου του 2024. Ελπίζω και εύχομαι αυτοί που εμφανίζονται ως προτεργάτες ή προτεστάτες ή πρωταγωνιστές, καπηλεύοντας και καπηλευόμενοι έναν ιερό αγώνα πάνω από 80 χρόνια, δεν υπάρχει πιο ανήθικο και πιο ασύμετρο χτύπημα στην ιστορία όταν καπηλεύεσαι το αίμα και τα οστά ανθρώπων που ούτε καν στην πρώτερη και προηγούμενη σου ζωή δεν ασχολήθηκες. Το μήνυμα ξέρουν σε ποιους απευθύνεται. Ήτανε πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι βοήθησαν. Πρέπει να σας πω ότι εκείνη την ημέρα στην εξέδρα η οποία είχε στηθεί στην κεφαλή της Ερμού αποσοβήθηκαν σοβαρότατα επεισόδια τα οποία παραλίγο να προκληθούν και ευτυχώς δεν έγιναν ποτέ, γιατί υπήρχε ψυχραιμία στον επικεφαλής της περιφρούρησης, τον απόστρατο τον κύριο Κονταξή, και άλλους οι οποίοι αθόρυβα εργάστηκαν για την περιφρούρηση, γιατί είχε το θράσος, αφού δεν ήταν στο πρόγραμμα η κυρία Γεωργία Μπιτάκου, με ανθρώπους οι οποίοι την επέβαλαν, τη σήκωσαν θεατρικά στα χέρια, υπάρχουν τα βίντεο, για να την επιβάλλουν στην εξέδρα, για να πει έστω κάτι, να κάνει το κομμάτι της. Όσοι την ψάξετε, θα βρείτε και τις ρίζες της και τις business της, η πατριώτισσα, η μπουμπουλίνα. Να είναι καλά η business. Ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι σχέση μπορεί να έχουν άνθρωποι με τέτοια ιδεολογία, με τόσο σοβαρά και βαθιά εθνικά ζητήματα. Ήρθε να πει στην εξέδρα ότι είναι η Γεωργία Μπιτάκου. Παραλίγο να γίνουν επεισόδια, αλλά όλοι όσοι ήταν τότε και είχαν την ευθύνη, κατάφεραν με ψύχρεμο τρόπο, ενώ πίσω
ο κόσμος που ήταν μακριά, νόμιζε ότι κάτι γίνεται στην εξέδρα. Χρησιμοποίησαν με την ψυχραιμία τους τον τρόπο που έπρεπε να αποφευθούν σοβαρά επεισόδια, σοβαρότατα, ενδεχομένως και αιματοχυσία. Γιατί ο κόσμος που έβλεπε από μακριά, αν έβλεπε επεισόδια πάνω στην εξέδρα, θα νόμιζε ότι μας είχαν επιτεθεί ΜΑΤ, ασφάλεια, παρακρατική και κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγούσε κάτι τέτοιο. Βεβαίως, όσοι πήραν το μικρόφωνο σε επόμενες προσπάθειες, αποτυχημένες όλες, ιδιαίτερα εκείνη η προσπάθεια που είχε κεντρικό ομιλητή ως μειόφιλε τον κύριο Κρις Σπύρου, λίγους μήνες μετά. Γι' αυτό και για πρώτη φορά η Αμερικανική Πρεσβεία παρενέβη, ακριβώς γιατί ο κύριος Σπύρου είναι persona non grata στην Αμερικανική Πρεσβεία και όχι μόνο, έβγαλε ανακοίνωση προς τους Αμερικανούς πολίτες, δεν το έκανε στις 4 Φεβρουαρίου, το έκανε στο μεθεπόμενο, που είχαν ορίσει, χωρίς να γνωρίζουν πρόσωπα οι άνθρωποι, χωρίς να ξέρουν, ως κεντρικό ομιλητή τον κύριο Κρις Σπύρου. Έναν άνθρωπο που έχει ιστορία, παρελθόν, αλλά μέλλον δεν είχε ποτέ του. Για τίποτα. Ένας άνθρωπος που δεν δίστασε να καπηλευτεί ακόμα και όσια ιερά. Εννοώ την προσπάθεια εκείνη την αποτυχημένη, όπου βγήκε μόνο Μαρούλη, Μπικικίνη, Μπερδές, μιλάω για την Αγία Σοφία. Και ευτυχώς που αντέδρασε γρήγορα το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον φρέναρε. Αλλά κανείς ποτέ δεν έμαθε από όλους αυτούς που πλήρωσαν στον κύριο Σπύρου, και δεν είναι το μόνο στο ιστορικό και βιογραφικό του κυρίου Σπύρου, ας βγει η κυρία Μπακογιάννη να πει τι τη ζητούσε ο κύριος Σπύρου. Τι τη ζητούσε ο κύριος Κρις Σπύρου. Και ας έρθει η κυρία Μπακογιάννη να με διαψεύσει. Γιατί απευθύνθηκε σε γνωστούς εκδοτικούς οίκους ο κύριος Σπύρου, όπου έδωσε κάποια κείμενα για να μαθαίνετε. Όσο και αν είμαι αντιπαθής, εμένα αποστολή μου και εργασία μου είναι να ξέρετε εσείς αυτά που δεν σας λένε τα συστημικά ΜΜΕ και αυτά που πρέπει να δουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Ο κύριος Σπύρου περιεφέρθη για να πει διάφορα ιστορίες, παραμύθια και μυθεύματα σε διάφορους εκδοτικούς οίκους, και όταν τα κείμενά του τα ξεψάχνησαν κάποιοι ιστορικοί, το είπαν ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Πριν το κάνει αυτό, έκανε μια περατζάδα να δει κάποιες οικογένειες, μεταξύ αυτών και την κυρία Μπακογιάννη. Ας βγει η κυρία Μπακογιάννη να με διαψεύσει και να πει τι τη ζήτησε ο κύριος Σπύρου. Αυτά για τον κύριο Σπύρου, ο οποίος τορπίλησε με την παρουσία του, γιατί το μόνο είναι το φαίνεστε, το δείχνεστε, να έχει δίπλα του γορίλες, δεν ξέρω ποιος τους πληρώνει και από πού τους πληρώνει, έτσι, όπως και άλλοι. Και η κυρία Μπιτάκου, με ανθρώπους με εμφανή σωματική ρώμη, για να μην τους πω αλλιώς, επευλήθη στο συλλαλητήριο Τσαμπουκαλίδικα. Όσο και αν η Επιτροπή έβγαλε ανακοινώσεις, εκείνη επευλήθη. Παρουσιαζότανε ως η πατριώτισσα, ως η μανιάτισσα, για να καπηλευτεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Με γεγονότα. Γεγονότα που είναι καρφιτσωμένα εκεί. Ό,τι και να κάνει, ό,τι και να πει, ό,τι και να πει, η αλήθεια είναι αυτή. Παράλληλα έπαιξε το ρόλο του κύριο Σπύρου. Έκανε ταμείο, κέρδισε. Θα τον βρείτε όποτε περάσετε από το Κολωνάκι. Μαζί με πολύ καλούς φίλους του. Κάθεται στο γνωστό κέντρο του Κολωνακίου, στο γνωστό ρεστοράν. Ξαναλέω, όταν έκανε την ομιλία ο κύριος Σπύρου, γιατί έτρεχαν όλοι αυτοί που ήθελαν να καπηλευθούν, χωρίς να ξέρουν το βάθος, χωρίς να ξέρουν πρόσωπα και πράγματα, που η Αμερικανική Πρεσβεία, όχι γιατί είχε ζήτημα με το θέμα, κανένας, σας το ανέλησα γεωστρατηγικά, στο πρώτο συλλαλητήριο σιγή ηχθείως, κουβέντα. Όταν όμως ο κύριος Σπύρου ανέβηκε στο βήμα και ανακοινώθηκε, αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση, οδηγία για τους Αμερικανούς πολίτες ότι σας παρακαλούμε ενδεχομένως να γίνουν και επεισόδια. Και έγιναν επεισόδια. Γιατί κάποιοι θερμόαιμοι στόχευαν στα επεισόδια από το πρώτο συλλαλητήριο. Τα οποία ευτυχώς και δεν έγιναν. Γιατί υπήρχε ψυχραιμία, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ραντάρ και λειτουργούσαν με αυτοθυσία. Γιατί στόχος των συλλαλητηρίων ήταν η αφύπνιση, ήταν η κινητοποίηση να φύγει το μήνυμα στη διεθνή κοινότητα. Αυτό επετεύχθη. Αυτό που ήθελαν κάποιοι και το προσπάθησαν πολλές φορές στα αποτυχημένα όσα ακολούθησαν αποτυχημένες προσπάθειες,
γιατί ο κόσμος κατάλαβε ποιοι ήταν αυτοί που καπηλευόντουσαν, γιατί προσπάθησαν να οργανώσουν πολλά συλλαλητήρια. Ακόμα και εκείνο το τελευταίο, την ημέρα που ψηφιζόταν το επέσχυντον κείμενο μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, προσπάθησαν να προκαλέσουν επεισόδια. Αυτό το ξέρει το σύστημα. Γιατί μένει αυτό που λες από μικροφόνου, αυτό που λες δημοσίως, όταν χάνεις τον έλεγχο, γιατί υπάρχει από κάτω κοινό που χειροκροτεί. Υπάρχουν όμως και αυτοί που ψάχνουν, και αυτοί που έχουν φρόνηση, σύνεση, λογική και ψάχνουν. Αυτά που σήμερα σας αποκαλύπτω με πλήρη και απόλυτη συνέστηση του τι θα μπορούσαν να επιφέρουν, είναι γεγονότα. Είναι γεγονότα που τα είδατε και υπάρχουν, πηγαίνετε ψάξτε τα. Υπάρχει το στιγμιόπιτο με την Μπουμπουλίνα, κύριος είδε. Θα τρίζουν τα κόκαλα της αείμνηστης να ταυτίζεται ή να παραλληλίζεται η μεγάλη αείμνηστη πολεμίστρια και αγωνίστρια που πέθανε πάμπτωχη Μπουμπουλίνα με τη Γεωργία Πιτάκου. Αν είναι δυνατόν. Κύριος είδε. Με γιώτα και με όμικρον γιώτα. Αλλά τα είδαμε και αυτά. Έφτιαξαν πολύ πρόχειρες και αχυρένες καριέρες. Έφτιαξαν κόμματα και αποκόμματα όταν έσκιζαν τα ημάτια τους ότι αυτό είναι η ιεροσιλία. Όταν τους ρωτούσαν, θα κάνετε κόμμα, και έγιναν και κόμματα. Έγιναν και αποκόμματα. Και όπου πήγαν όλοι αυτοί, οι πρωτοκάθεδροι, αυτοί που καπηλευόντουσαν τα πάντα, ξέρετε ποιους λέω. Ξέρετε σε ποιους αναφέρομαι. Και δεν χαρίζομαι εύκολα. Διαλύθηκαν και στα εξών συνεδέθησαν. Σήμερα έχουν καταλήξει να πλαισιώνουν άλλους ομοειδεάτες του. Κύριε Κούβελα, για άκου τι σου λέω. Για άκου το. Άκου το τι σου λέω. Ποιους έχεις δεξιά σου και αριστερά σου. Γιατί μιλούσες για δικτακτορίσκους. Είναι καλό να μην το βγάλω αυτό στη φόρα. Δικτακτορίσκοι ήταν αυτοί, και αυτούς εννοεί ο κύριος Κούβελας, που έχουν ψυχή. Που δουλεύουν. Αυτοί πλαισιώνουν σήμερα τον κύριο Κούβελα. Δεν αναφέρομαι στον Μιχάλη τον Πατσίκα. Ο Μιχάλης τον Πατσίκας είναι ένα εξαιρετικό παιδί, το οποίο δίνεται και δίνει. Και ξέρω ότι έχει δώσει και από το υστέρημα το προσωπικό του από την οικογένειά του. Γιατί δεν του τρέχουνε. Κάποιοι άλλοι όμως κέρδισαν από αυτή την ιστορία. Ο Μιχάλης δεν κέρδισε τίποτα. Οφείλω να είμαι δίκαιος. Ο κύριος Πατσίκας δεν κέρδισε. Έχασε και από την οικογένειά του και από την εταιρεία, από τη δουλειά του, από πολλά πράγματα. Ήταν εδώ και πήγαινε όπου του έλεγες. Μιχάλη, σήμερα θα πας εκεί. Πήγαινε. Μιχάλη, βγαίνεις σε εκείνο το κανάλι. Έβγαινε. Μιχάλη, πρέπει να πεις αυτό το ραδιόφωνο. Έβγαινε. Δεν είπε ποτέ όχι. Κάποιοι σήκωσαν μπαϊράκι και έκαναν κι άλλα πράγματα. Ξέρετε πόσα γκρίζα κομμάτια έχει αυτή η ιστορία και όλα τα παραλυπόμενά της. Πάρα πολλά. Και δεν θα χαριστώ σε κανέναν. Ό,τι και να πούνε, όσο και αν βρίσουνε, τη μια είμαι πράκτορας των Ρώσων, την άλλη των Αμερικανών. Αυτό για τους Αμερικανούς. Το είπε το άλλο το μεγάλο αστέρι, η κυρία Ειρήνη Μαρούπα, η οποία μπροστά στο δικαστήριο, τότε ήταν η κυρία Σακελαροπούλου, και ενώ εμφανίστηκε με ένα κείμενο το οποίο της το είπε, ήταν παρόντες δεκάδες άνθρωποι, με ένα κείμενο που δεν είχε κανένα νομικό αίρισμα. Παρέσυρε όλες τις παμακεδονικές η κυρία Ειρήνη Μαρούπα για να κάνει καριέρα. Η κυρία Μαρούπα, το είπα και σε μια απόρριτη επιστολή μου, ο έκια λίμων αν βγει ποτέ αυτή, είναι η ενσάρκωση και η επιτομή των μεθόδων του Πασόκ, του βαθαίως Πασόκ. Έτσι. Καπηλεύτηκε έναν αγώνα, παρέσυρε όλες τις παμακεδονικές σε μια νομική περιπέτεια, ενώ υπήρχαν φωνές πολύ καλά καταρτισμένες που λέγανε ότι αυτή η υπόθεση βάζει τα φόπλακα σε οποιαδήποτε νομική προσπάθεια μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε πολίτης. Και αυτό έκανε. Η κυρία Μαρούπα ακριβώς αυτό έκανε. Έβαλε τα φόπλακα. Όταν εμφανίστηκε στις 6 Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου τύπης εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, ένα κείμενο το οποίο δεν είχε κανένα απολύτως νομικό αίρισμα. Κανένα βάθος νομικό σε ό,τι, σε ό,τι έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο, σε ό,τι έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ό,τι και να είναι η Σακελαροπούλου, η κυρία Σακελαροπούλου, η εξοχότατη κυρία Πρόεδρος.
Εκείνη την ημέρα το είπε. Αυτό το κείμενο που παρουσιάζεται εδώ πέρα, κυρία Μαρούπα, δεν έχει κανένα νομικό αίρισμα. Τι μου ζητάτε να δικάσω? Υπάρχουν μάρτυρες από κάτω. Άρχισε να λέει για πράκτορες. Εμένα ονόμαζε πράκτορα. Δεν έκανα τίποτα. Θα μπορούσα, όταν το είπε, μου φέραν τόσα ηχητικά, να κάνω αγωγή. Δεν τις λείπουν της κυρίας Μαρούπα, δεν το έκανα. Η κυρία Μαρούπα διείσδυσε και πάντοτε έπαιζε ένα περίεργο ρόλο. Όλη της η θέρμη είναι τα όπλα. Τα όπλα, να πάρουμε τα όπλα. Να βγάλουμε τα όπλα. Να κάνουμε τι με τα όπλα? Να αιματοκυλιστούμε ή να πιάσουμε τα όπλα για την παλαϊκή άμυνα? Προσέξτε, εκεί έξω κυκλοφορούν πάρα πολλοί που θέλουν να βάλουν σε περιπέτειες τη χώρα. Ενώ μέσα στην εθνική επικράτεια. Δεν είναι έτσι εύκολο να στηθεί η παλαϊκή άμυνα. Η κυρία Μαρούπα κι άλλοτε πάλι έφερε τέτοιου είδους σε δύσκολη θέση αξιοπρεπείς ανθρώπους στον Εύρο. Θα βάλω το βίντεο από κάτω. Γιατί τόση αγωνία για τα όπλα? Τι στοχεύει όλος αυτός όλη αυτή η αγωνία να έχουμε όπλα, να απαντάμε με τα όπλα? Ο Έλληνας αιματοκυλίστηκε πάρα πολλές φορές, αγαπητή Ειρήνη Μαρούπα. Δεν νομίζω ότι είσαι σε θέση να σταθείς απέναντι στον υποφαινόμενο δημοσιογράφο και να απαντήσεις σε κρίσιμες ερωτήσεις. Εκείνο το κείμενό σου, το οποίο όλοι είδαν ότι απλώς ήταν ένα copy-paste, ένα ιστορικό χρονολόγιο, στο είπαν κι άλλοι. Στο είπε και η κυρία Σακελαροπούλου, στο είπαν κι όσοι είδαν το κείμενό σου. Δεν εννοώ για τις έρηδες που είχες με την κυρία Αριάδνη Νούκα. Ξέρετε πόσες καριέρες φτιάχτηκαν από όλη αυτή την ιστορία? Πόσοι έκαναν επενδύσεις για να βγαίνουν στα κανάλια τζάμπα? Ξέρετε πόσο έχει διαφήμιση άμα πάρεις 12 δεύτερα σε ένα κανάλι? Κοστίζει. Όταν όμως βγεις με το μανδύα ή το κουστούμι κάποιου ακτιβισμού, βγαίνεις, γεμίζει το γραφείο, ουρές, πελατεία. Αυτό εννοώ. Καταλάβατε? Γιατί φαίνονται αυτά. Και εμείς που είμαστε από κάτω, δεν μιλάω για τον εαυτό, μιλάω για τους απλούς Έλληνες, που ποτέ δεν σας ακολούθησαν. Ούτε με τα γαλάζια γυλαίκα, που δήθεν θα κάνανε κάποιοι, ούτε με τα κίτρινα, ούτε με τα ροζ, ούτε με τα μόβ. Η κυρία Μαρούπα, λοιπόν, οδήγησε σε περιπέτειες μια εθνική υπόθεση, η οποία έβαλε τα φόπλατα σε όλα τα νομικά εργαλεία που είχαμε στα χέρια μας, τουλάχιστον στο εσωτερικό της χώρας, να βάλουμε φραγμό. Έβαλε ένα κείμενο, έφτιαξε ένα κείμενο στο πόδι, παρέσυρε όλες τις παμακεδονικές οργανώσεις να το υπογράψουν. Όποιος δεν το υπόγραφε, αντιμετώπιζε ύβρις, κλέβει και συκοφαντίες. Εκεί, επιτρέψτε μου να πω ότι η μόνη παμακεδονική που δεν το υπέγραψε ήταν η Παμακεδονική Συνομοσπονδία, τριτοβάθμιο όργανο, με πρόεδρο τότε τον γιατρό, τον κύριο Αθανασιάδη, ο οποίος ήταν ένας από τους αφανείς ανθρώπους που δούλεψαν για αυτό το μεγαλειώδες συλλαλητήριο, χωρίς ποτέ να το καπηλευτεί. Χωρίς ποτέ. Έχω κάνει συνέντευξη, όσες φορές και τον ρώτησα, μου είπε αυτό, σε παρακαλώ, άστο στην άκρη. Πρέπει να πω ευχαριστώ εκ μέρους όλων των Ελλήνων στον Γιώργο τον Τάτσιο. Ένας άνθρωπος που σήμερα είναι δήμαρχος, τον αξίωσαν στην περιοχή του και τον τίμησαν. Όταν είδε ότι πλέον έχει εκτραπεί αυτή η ιστορία, έφυγε από το τιμόνι της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων, Μακεδονικών Πολιτιστικών Συλλόγων, μπήκε στην τοπική αυτοπεδίκηση και επειδή έχει παρελθόν και παρόν, ο κόσμος τον τίμησε τόσο πολύ. Αυτός είναι ο Γιώργος ο Τάτσιος. Επίσης αξιόπιστος συνεργάτης και επίσης, όταν έπρεπε, έδωσε δημοσίως τα χέρια του με τον Ιωάννη Αθανασιάδη, που είχε κρατήσει τελείως διαφορετική στάση στο κείμενο που έγραψε στο πόδι η κυρία Μαρούπα, μόνο και μόνο για να κάνει διαφήμιση και να βγαίνει στα κανάλια. Ένα κείμενο που της είπε η Σακελαροπούλου, μα δεν έχει κανένα νομικό αίρισμα αυτό που φέρατε εδώ. Είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο ιστορικό για την ιστορία της Μακεδονίας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά νομικά αιρίσματα από το διεθνές δίκαιο δεν έχει, από το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν έχει. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Δεν είναι η δουλειά μου. Και δεν σηκώθηκε κανείς να της πει τι κάνατε, κυρία Μαρούπα. Τι είναι αυτά που είπατε? Στο πάνε εκεί στα πηγαδάκια. Πήρε όμως το λαιμό της όλο αυτό τον αγώνα με τα εργαλεία που είχαμε στα χέρια μας,
να βάλουμε φραγμό ώστε ποτέ να μην φτάσει στη Βουλή εκείνο το κείμενο που έφτασε στη Βουλή των Ελλήνων με δύο υβριδικά κόμματα, τον κύριο Θεοδωράκη και τον κύριο Πάνο Καμένο, μόνο και μόνο για να μπορέσουν το ένα να φέρει ισορροπίες εσωτερικές στον χώρο της αριστεράς, της ευρύτερης ή των σοσιαλδημοκρατών, όπως θέλουν χαρακτηρίζονται, και το άλλο ανάχωμα σε όλους εκείνους της δεξιάς πτέρυγας που ενδεχομένως θα έπρεπε να φέρουν αντιστάσεις στους χώρους τους. Αυτό το νόημα είχε η δημιουργία του κόμματος του κυρίου Καμένου. Πού είναι τώρα ο κύριος Πάνος Καμένος? Ιδιωτεύει? Δεν βλέπει που πάει η χώρα? Δεν μπορεί να μιλήσει? Το να μιλήσεις, αγαπητέ μου Πάνο Καμένο, γιατί γνωριζόμαστε από παλιά, δεν θα μιλήσεις βρίζοντας εμένα, δεν θα μιλήσεις συκοφαντώντας εμένα ή σπηλώνοντας τη δική μου υπόλοιψη. Θα μιλήσεις για τις ευθύνες που έχεις. Και έχεις τεράστιες ευθύνες για αυτό που έγινε. Όχι μόνο σε αυτό το θέμα και σε πολλά άλλα. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητέ μου Πάνο Καμένο. Και όλους αυτούς που είχες ως συνεργάτες, που τους έπιανες όποιον έβρισκε μπροστά σου. Γνωριζόμαστε, αγαπητέ μου, αρκετά καλά. Και είναι καλό να μην βγάλω πολλά άλλα στοιχεία για το πώς στήθηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ειδού το αποτέλεσμα. Γιατί δεν υπήρχε ούτε πίστη, ούτε όραμα, ούτε σχέδιο, ούτε στρατηγική. Και να το αποτέλεσμα. Και θα μπορούσατε τώρα να έχετε υπό τον έλεγχό σας πολλά πράγματα. Για να μην πω, θα μπορούσατε να είσαστε και κυβέρνηση εθνική όλων των Ελλήνων. Δεν το κάνατε όμως. Υποκύψατε. Και όχι μόνο σε αυτό, και σε πολλά άλλα θέματα. Έπαιξαν πολύ ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Επένδυσαν πολύ. Φτιάχτηκαν καριέρες πολιτικές και άλλες, οι οποίες, επειδή ήταν σαθρά τα θεμέλια, επειδή τα θεμέλια ήταν βυθισμένα στην άμμο, στο βούρκο και στη σαπίλα, έπεσαν και κατέπεσαν. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Γι' αυτό και ο ελληνικός λαός απέχει και από όλα αυτά τα εργαλεία που φτιάχτηκαν για να αναχαιτήσουν αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται δεν σταματάει. Δεν έχει σχέση ούτε με ακροδεξιά, ούτε με ακρότητες, ούτε με αυρότητες, ούτε με δουλικότητες, ούτε με ραδιαδισμό. Έρχεται, κυλάει ήρεμα μέσα στον κοινωνικό ιστό, χωρίς ακραίες πράξεις, χωρίς ακραίες συμπεριφορές. Ένα πράγμα έχει ως πρόσημό του, την Ελλάδα. Πρώτα την Ελλάδα. Αυτό που έχουν υποστείλει, αυτό που τόλμησε να πει ένας Φεδρός, ότι και μόνο το όνομα και μόνο το σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα» είναι ναζιστικό. Ένας Φεδρός άνθρωπος. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό είμαι δυσάρεστος, γι' αυτό θα μείνω δυσάρεστος. Και γι' αυτό, όχι γιατί θα σιωπήσω, αλλά είμαι εδώ όσο ζω, μέχρι να υπάρξει και η τελευταία εκπνοή αυτής της υπόχρεης ζωής που έχω ενώπιον του Θεού, είμαι υποχρεωμένος και ταγμένος να λέω αυτά που έχουν συμβεί και όχι αυτά που παραλάσσουν και με βίαιο τρόπο διαλύουν τον κοινωνικό ιστό, διαλύουν την ιστορία, διαλύουν τις παραδόσεις, πετάνε λάσπη, βούρκο, συκοφαντίες. Όποιος τολμάει να πει ότι είναι Έλληνας, ότι πιστεύει στο εθνικό του σύμβολο, είναι φασίστας. Όποιος τολμάει να πει, να μιλήσει για παραδόσεις, είναι φασίστας, είναι ακροδεξιός, είναι οτιδήποτε άλλο. Στοχοποιείται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άμα θέλεις, αγαπητέ μου, να σηκωθείς από εκεί που είσαι, σήκω να αναλάβεις δράση. Και υπάρχουν οι τρόποι. Υπάρχουν οι τρόποι. Δεν εννοώ να πας πίσω από όλους αυτούς οι οποίοι πολιτικοποίησαν με όσια, μη σεβόμενοι τα όσια και τα ιερά, για να πάρουν ψήφο και να έχουν τα μπικικίνια. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μερικοί, μάλιστα από ορισμένα κόμματα, δεν αναφέρομαι στους παρτιάτες, διακτηνίζονται, είναι ταυτόχρονα σε 2-3 επιτροπές για να πέσει το μπικικίνι. Τα έκανε αυτά και ο κύριος Γεωργιάδης παλαιότερα. Αυτή είναι η αλήθεια που κανείς δεν θέλει να ακούγεται. Αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία κανείς δεν θέλει να ακούγονται. Πίσω από αυτή την πλατεία, η οποία πολλές φορές μετά το μεγαλειάδο συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου του 2018 κλήθηκε να γεμίσει χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς στρατηγική, παρά μόνο γιατί κάποιοι ήθελαν να κάνουν το κομμάτι τους και δεν γέμισε ποτέ. Αποσπασματικά μέτρα που έδιναν χώρο σε ακραία στοιχεία από όλες τις πλευρές για να φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια δυσάρεστη και δύσοσμη κατάσταση που θα βάζει τη χώρα σε περιπέτειες. Ο ελληνισμός έχει αιματοκυλιστεί πάρα πολλές φορές. Δεν έχουμε ανάγκη από τέτοια αιματοκυλίσματα. Έχουμε ανάγκη από ενότητα. Και αν όχι
πολιτική ενότητα ή κομματικές συνεργίες, ενότητα, ψυχική ενότητα, αδελφική ενότητα. Αυτό που θέλουν να διαρρήξουν. Γι' αυτό έχουν φτιάξει όλα αυτά τα αποτυπώματα, όλες αυτές τις παράγκες που το μόνο που κάνουν δεν είναι να μιλάνε για Θεό. Δεν είναι να μιλάνε για Ορθοδοξία. Δεν θέλουν να μιλάνε για πίστη, για οράματα. Σου λένε ένα μικρό κειμενάκι που δήθεν ενώνει. Σου μιλάνε για συνέπειες και άλλα πολλά, για σφορά, λόγου και διαλέγου, αλλά καμία ουσία για αυτά που το γένος όρθωσε ανάστημα για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Αυτό θέλουν να ξεριζωθεί. Περνάνε οι πιτσιρικάδες και όσο ακούνε, γυρίζουνε, γιατί δεν τους μιλάει κάποιος για πίστη και ορθοδοξία στο σχολείο. Έχουν ξεριζώσει όλες αυτές τις σελίδες. Αυτά είναι που δεν θέλουν να ακούγονται. Και φτιάχνουν κόμματα και από κόμματα, παράγκες, με ένα στόχο. Να διαλυθεί, να πολεμηθεί, να αναχαιτηθεί αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται θα έρθει ήρεμα, αλλά θα καταπιεί πολλούς σαν τσουνάμι. Γιατί θα σηκωθεί ο ελληνικός λαός και με ήρεμο τρόπο θα κάνει αυτό που πρέπει, αυτό που θέλει, αυτό που λέει η ψυχή του, αυτό που λέει η καρδιά του, αυτό που λέει όχι το συναίσθημά του, το θυμικό του και η λογική, αλλά αυτό που λέει η ψυχή του. Αυτό φοβούνται. Έρχεται, κυλάει μέσα στο κοινωνικό ιστό σαν ήρεμο ποταμάκι. Πώς ποτίζουν τα νερά τους πλατάνους, μεγαλώνει. Μεγαλώνει και βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα. Με ένα κεντρικό πρόταγμα. Πρώτα την Ελλάδα. Αυτό έρχεται. Το ξέρουν πάρα πολύ και γι' αυτό έχουν αισθήσει παράγκες, ξαναλέω. Και θα έχουν την ίδια τύχη που είχαν όλοι αυτοί που καπηλεύτηκαν αυτό το συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν στήσει παράγκες, έχουν στήσει την πραμάτια τους, έχουν στήσει, πώς τα λένε, πάγκους με διάφορα πολιτικά τερτύπια, θα έχουν την ίδια τύχη που είχαν όσοι καπηλεύτηκαν αυτό το μεγαλειώδες συλλαλητήριο που έγινε πριν από 6 χρόνια εδώ. Με πρωταγωνιστούς αυτές που σας είπα. Αυτούς που δεν τους άκουσε ποτέ κανείς. Αυτούς οι οποίοι ανιδιωτελώς και με θυσιαστική πορεία και διαδικασία δεν σήκωσαν κεφάλι από τα τηλέφωνα, από τα email, από τα κομπιούτερ για να ειδοποιούν πόρτα-πόρτα, ενορία-ενορία. Αυτό θα έρθει η ώρα που θα ξαναγίνει. Γιατί το έθνος μπορεί να είναι επάγρυπνο και ξάγρυπνο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Εδώ όμως η χώρα πονάει και πεινάει. Η χώρα νοσεί. Είναι χωμένη στο βάλτο της ακολασίας, της ύψης, της ανηθικότητας, ριγμένη στον τζόγο, στην ανεργία, στη βρωμιά, στη μίζα, στο κατοσταρικάκι. Οδεύουμε προς κοινωνικό κανιβαλισμό. Ο ένας τρώει τις σάρκες του άλλου. Ο ένας δανείζεται από τον άλλον. Αυτό ήθελαν να πετύχουν. Και όλοι μαζί, το βράδυ, πάνε και τα παίζουν στον τζόγο. Παρακολουθήστε πού και πότε στις τηλεοράσεις σας, ανοίξτε τες, γιατί τώρα υπάρχουν και στο διαδίκτυο, πόσες διαφημίσεις για τον τζόγο. Πόσες διαφημίσεις για τις φαρμακευτικές. Ξέρετε πόσες λίστες πέφτουνε. Η λίστα Πέτσα, μπροστά σε αυτές τις λίστες που κυκλοφορούν τώρα και πέφτει χρήμα, δεν ήταν τίποτα. Ξαναλέω, η λίστα Πέτσα μπροστά στις λίστες που κυκλοφορούν τώρα και δίνουν χρήμα άφθονο στα κανάλια σε όλους τους πρόθυμους, δεν είναι τίποτα. Όταν ανοίξουν αυτές τις λίστες με τις διαφημιστικές που δίνουν χρήματα για να οθούν τον κόσμο στον τζόγο, στην ανεργία, να διαλύονται σπίτια, να διαλύονται οικογένειες, όχι μόνο από τον τζόγο, από τα επόμενα και τα παρελκόμενα από ενός ανθρώπου που έχει εθιστεί τον τζόγο. Στις 10 διαφημίσεις, οι 8 πολλές φορές το break είναι τζόγος. Αυτή είναι η αλήθεια. Πού είναι λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι τότε κόπτονταν για το ζήτημα το εθνικό? Πού είναι αυτοί να σηκωθούν, να φωνάξουν για αυτό που γίνεται? Έρχεται. Έρχεται και να είστε έτοιμοι. Θα ακούσετε τη φωνή της ψυχής σας. Ούτε τη φωνή του διαδικτύου που έχει γεμίσει από διάφορους. Κάποιοι καλοπροαίρετοι, κάποιοι άσχετα αν πρέπει να καλύψουν επαγγελματικές διαδικασίες, ενώ μπερδέ πάλι, γιατί πρέπει να ζήσουν και κάποιοι από αυτούς, αλλά έχει γεμίσει από πάρα πολλούς. Ανοίξτε λοιπόν τα μάτια σας, θα τους ακούτε όλους. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα σας πω προσέχετε από που ενημερώνεστε ή θα σας πω κοιτάξτε να δείτε και μην κοιτάτε το διπλανό κανάλι. Θα τα ακούτε όλα.
όλα θα τα βλέπετε και θα τα ακούτε. Και επειδή εμπιστεύομαι την κρίση, την αντίληψή σας, το αποδείξατε. 50% και παραπάνω δεν προσήλθε στις κάλπες, έστειλε ένα ήχηρο μήνυμα και αυτό το 50% είναι που τρέμουνε. Αυτό το 50% είναι που έρχεται. Αυτό είναι το 50% που κανείς δεν θα το πάρει από όλους αυτούς που είναι τώρα εκεί μέσα και τα έδωσαν όλα με δικά τους κέρδη προσωπικά. Αυτούς που είναι το προστατευτικό δίκτυο, που έχουν στήσει παράγκες και την πραμάτια τους σε τέντες, όλοι βγήκανε. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ακούστηκα, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν με ξέρουνε. Η κοινωνία βρίσκεται σε έκπτωση, σε απόπτωση, σε διολίσθηση. Και όσο χάνονται τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις, το ήθος, δεν μιλάει κανείς για ήθος. Προσέξτε τώρα που το λέω, πόσοι ξαφνικά θα το ανακαλύψουμε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όπως πολλοί ανακάλυψαν και επιπύλιζαν το αυτεξούσιο, δεν ξέρω πόσοι το ξέρανε και με ποια διάσταση το έλεγαν, το κατάπιαν μετά. Όπως πολλοί επιπύλιζαν πολλά πράγματα που τα είδαν αλλού, αλλά δεν τα κατάλαβαν, όμως τα έλεγαν. Ξαναλέω λοιπόν ότι αυτό που έρχεται, αγαπητοί μου φίλοι, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να στήσετε, αν γυρίσετε όλη την Ελλάδα θα το αντιληφθείτε, θα το καταλάβετε. Κυλάει στις φλέβες των Ελλήνων, στην ψυχή των Ελλήνων και έρχεται με απόλυτη ηρεμία. Κυλάει όπως το νεράκι στα υπόγεια ύδατα που ποτίζει τις ρίζες του μεγάλου πλατανιού, το ίδιο και τις ρίζες στα ψηλά και Παρίσια, σε όλα, σε όλη την πλάση. Καλή μου φίλη, ξαναλέω ότι αυτή η εκπομπή και το πρώτο μέρος και το δεύτερο και αν χρειαστεί και τρίτο γίνεται για να αξίσει τις μνήμες μας, όλων. Και λίγο, άμα όσοι ακούτε, κρατάτε και σημειώσεις, θα βγάλετε και ειδήσεις, θα βγάλετε και λαβράκια. Και θα δείτε και τι θα επακολουθήσει. Σας έχω ξαναπεί ότι όταν γίνονται αυτές οι εκπομπές αφύπνισης, δεν έχουν στόχο να σας δίνουν έτοιμο υλικό για να μην ψάχνεστε. Δεν έχουν στόχο να ταΐζουν το λογισμικό για να ανεβαίνουν τα views, το χρηματιστήριο των views. Έχουν στόχο να ξένουν τη μνήμη σας. Έχουν στόχο να σας βάζουν να σκέφτεστε πέρα και πάνω απ' όλα από αυτά που λέει ο παραγωγός της εκπομπής, εν προκειμένου ο υποφαινόμενος. Γι' αυτό δεν πάει στην έτοιμη τροφή. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιεί τις τεχνικές που να τρώει το θηρίο, να ταΐζει το λογισμικό. Έχετε δει ότι έχω αποστοσιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να εκτίθεμαι τόσο έντονα και πολλές φορές με πάθος για την αλήθεια. Θέλω για άλλη μια φορά στο κλείσιμο να ευχαριστήσω για τις χιλιάδες επιστολές σας. Απάντηση στα ψευδεπίγραφα στοιχεία που δίνει η πλατφόρμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για ό,τι κάνετε αθόρυβα. Ο καθένας από το πόστο που υπηρετεί, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα, είτε στον δημόσιο πολύ πιο πολύ, πολύ περισσότερο, στον κρατικό, στον ευρύτερο κρατικό τομέα, που με ήθος και συνέπεια υπηρετείτε το κράτος που σας έχει αναθέσει μία αποστολή, χωρίς να ζητάτε μίζες, χωρίς να ζητάτε βρώμικα πράγματα, χωρίς να κοιτάτε ραντεβού για να πάρετε το δωράκι σας, γιατί υπάρχουν τέτοιοι και αυτοί είναι που κρατάνε το κράτος. Πηγαίνετε σε μια πολεοδομία να δείτε τι γίνεται. Πηγαίνετε στις εφορίες. Όπου και να πάτε, βρωμιά, ανηθικότητα, μίζες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε κυριαρχεί. Αυτό το ξέρει το κράτος. Και σου λέει το κράτος. Το κράτος αυτό σε μαθαίνει να γίνεις καλύτερος κλέφτης με επιστημονικές προδιαγραφές. Άμα δεν τα καταφέρεις, σου τη ρίχνεις στο κεφάλι. Και αυτό που σου λέει, ή θα μάθεις να κλέβεις καλύτερα από μένα, ή θα πας φυλακή, ή θα σου κόψω πρόστιμο. Αυτό έχει κάνει αυτό το κράτος. Που είναι κράτος που έφτιαξαν οι Βαβαροί. Δεν είναι κράτος που έφτιαξε και ονειρεύτηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αυτό το κράτος είναι που έχει πέσει στον τζόγο. Θυμάστε τον κύριο Σιμίτη που έλεγε για το χρηματιστήριο. Τώρα εμέσως πλην σαφώς σας λένε παίξτε τζόγο. Δίνουν άδειες. Άδειες. Να, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό γίνομαι δυσάρεστος. Δεν βλέπω λοιπόν καμιά πρωτοβουλία από όλες αυτές, τις παράγκες και τις πραμάτιες που έχουν στηθεί για όλα αυτά, για το δημογραφικό που είναι, μας καίει και βλέπουμε μια βόλτα στην πλατεία θα δει ποιο είναι το πλεονάζον στοιχείο. Και μάτια έχετε και εικόνα έχετε και αντίληψη. Γινόμαστε μειοψηφία κάθε μέρα.
σε κάθε γειτονιά, σε κάθε μέρος της χώρας, απ' άκρη σ' άκρη, ο Έλληνας γίνεται μειοψηφία. Και δεν κοιτάνε να κάνουν το αυτονόητο που έκαναν άλλοι προθύστερα πριν από εμάς για μας, αλλά ο ένας τρώει τις σάρκες του άλλου. Ποιος θα μπει εδώ, στο μεγάλο μαγαζί, για να παίρνει τα μαρούλια, τα μπικικίνια, τις επιτροπές, να έχει τα προνόμια, τα benefits. Ξέρετε πόσα έχουν, δεν είναι μόνο ο μισθός. Άμα βάλετε την απαλλαγή από φόρους, εσύ δεν θα τη δεις ποτέ στη ζωή σου. Ποτέ. Γι' αυτό πασχίζουν όλοι αυτοί. Όταν θα δείτε λοιπόν εκείνο το πολιτικό φαινόμενο που δεν θα έχει πρόταγμά του την εξουσία και τη βουλή, εκεί να ξέρετε ότι είναι η καρδιά σας και η ψυχή σας. Και αυτό το φαινόμενο έρχεται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν, γυρίζουν όλη την Ελλάδα, απ' άκρη σ' άκρη, με έξοδα από την τσέπη τους. Δεν παίρνουν επιδοτήσεις, δεν παίρνουν δανειάκια, δεν βάζουν τους φίλους τους, βάλτε να κάνουμε καμιά νομαρχιακή, να μαζευτούμε 10-15, να πέφτει το χρήμα. Τα βάζουν από την τσέπη τους. Από την τσέπη τους, Δημήτρη. Κούβελα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για ψάξτε όλους αυτούς καλύτερα που σας λένε ελάτε μαζί να πάμε, να προχωρήσουμε, πόσους μισθούς έχουνε, πόσες συντάξεις έχουνε, πόσα κρυφά ταμεία διατηρούνε. Δεν λέω ονόματα. Εσείς έχετε και κρίση και αντίληψη. Ψάξτε τους. Ρωτήστε τους. Όταν βρεθείτε απέναντί τους, ρωτήστε τους όλους. Πόσα λεφτά παίρνεις. Πόσα, γιατί εγώ δεν έχω να φάω. Γιατί εγώ δανείζομαι. Και αν βγαίνω έξω με δανεικά, για να κάνω λίγο, να ξεχάσω το ψυχόδραμα που ζει κάθε σπίτι, βγαίνω για να μην πέσω στα ναρκωτικά, στην κατάθλιψη, στα κατασταλτικά. Έχετε δει στα φαρμακεία, πηγαίνετε στο φαρμακείο της γειτονιάς σας να δείτε τι πουλάει πρώτο, καταθλιπτικά και αντικαταθλιπτικά. Εκεί έχουν ρίξει την κοινωνία. Περιμένετε να συγκινηθεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Κασελάκης που θέλει να πάει και στο Άγιον Όρος? Ποιος περιμένετε να συγκινηθεί, όταν αυτοί έχουν λύσει το πρόβλημά τους? Ποιος από όλους αυτούς? Αυτοί που είναι εκεί πέρα? Είδατε κανένα βουλευτή της Νίκης να πει ότι εμένα ο μισθός μου αυτή τη φορά, αυτό το μήνα, ή όλοι οι μισθοί θα πάνε σε αυτούς που δεν έχουν να φάνε? Αυτό σημαίνει Έλληνας. Αυτό σημαίνει Έλληνας. Ούτε δημοκράτης, ούτε πατριώτης. Έλληνας κανονικός. Διδάσκουν οι προγονείς μας. Διδάσκουν οι προπάτορές μας. Διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Διδάσκουν η αγιοπατερική συνείδηση. Αγιοπατερική συνείδηση. Έχετε υπόψη σας τι είπα να πει αγιοπατερική συνείδηση? Αυτό προσπαθούν να ξεκολλήσουν. Τα παλικάρια που έβγαιναν στο δρόμο πολλές φορές και για το βορειοπυρωτικό, που το έχετε ξεχάσει, και για άλλα θέματα εθνικά και για το κυπριακό, έχουν συνείδηση ιστορική και πνευματική. Έχουν πίστη, έχουν ιδεώδη. Αυτά όλα τα έχουν ξεριζώσει. Αυτά προσπαθούν να ξεριζώσουν, φίλοι μου. Γι' αυτό έκανα αυτή την εκπομπή σήμερα, από εδώ που πολλοί έστησαν σαθρές και χάρτινες και αχυρένιες καριέρες, γι' αυτό και πήγαν εκεί που πήγανε, για να αξίσω τη μνήμη σας, γιατί σας το λέω. Πολύ σύντομα θα χρειαστεί αυτή η πλατεία, αυτοί οι δρόμοι γύρω-γύρω, να ξαναγεμίσουν με την ψυχή του Έλληνα. Όχι σε αυτό το συλλαλητήριο που τώρα βάλανε πρόσκαιρα την εστία πατερικών μελετών για να κρυφτούν κάποιοι άλλοι. Όχι. Δεν είναι αυτό το συλλαλητήριο που θα πρέπει να δώσουν το παρόν όλοι οι Έλληνες για τα μεγάλα και ιδεώδη και για το δημογραφικό. Αυτό είναι μια κίνηση που πρέπει να γίνει και όλοι όσοι μπορούν πρέπει να την πλαισιώσουν, για να ξηγιόμαστε. Δεν είναι όμως αυτό το σήμα που θα ανάψει τη φωτιά στην ψυχή σας. Το σήμα που θα ανάψει τη φωτιά στην ψυχή σας και θα βγάλει τη λάβα που έχει ο καθένας μέσα του, όχι το θυμό και την οργή, αυτό είναι κακό σύμβουλος, και ο θυμός και η οργή. Η λάβα, η ψυχή που βγάζει όμως και να δει όλα όσα έχει μέσα της, το DNA της φυλής μας, του γένους και του έθνους μας, το DNA της δρομιοσύνης μας, είναι η πίστη, η ορθοδοξία, τα ιδανικά, οι αξίες, οι αρετές, η ευπρέπεια, η ανδριοσύνη, η αξιοπρέπεια, η αγάπη για θεσμούς πανάρχαιους. Δεν είναι μόνο η οικογένεια θεσμός πανάρχαιος, είναι και άλλοι θεσμοί. Πολλοί που τους έχουν θάψει και τους ενταφιάζουν κάθε μέρα στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Συγχωρέστε μου και το πάθος και την ένταση
αλλά δεν μπορεί να μη σε πάρει το πάθος και η ένταση όταν αυτά που συμβαίνουν γύρω σου οφείλει να σε κινητοποιούν κάθε μέρα. Το ξέρετε ότι στο βίντεο, στο τέλος το βίντεο θα κλείσει με αυτό που πάντοτε σας υπενθυμίζω. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Να είστε καλά όλοι σας. Και αυτοί που δυσαρεστήθηκαν, και αυτοί που άκουσαν, και αυτοί που ευαρεστήθηκαν, να είστε καλά. Εννοείται ότι σε τέτοιου είδους βίντεο που μπορούν να εξεγείρουν μίση και πάθη, τα σχόλια κλείνουν. Αυτό το έργο και το εργαλείο που έχω κλείνουν. Το email το ξέρετε. Να είστε καλά. Θα είμαι στη διάθεσή σας. Για λίγο ακόμα διάστημα θα έχω αυτό τον διάβλο επικοινωνίας, γιατί ετοιμάζομαι να το παραδώσω και να το δώσω σε άξια χέρια, καλύτερα από μένα, για να το πάνε ψηλότερα από εκεί που το έχω αφήσει, με ένα στόχο και ένα ορόσημο. Να δίνουν βήμα αυτοί που θα το παραλάβουν σε εσάς, τους απλούς Έλληνες, στην ψυχή του Έλληνα. Να δίνουν βήμα σε κάθε φωνή που θέλει να μιλήσει, να αντιπαρατεθεί, που θέλει το γνήσιο, τίμιο και ειλικρινή διάλογο. Αυτό το κανάλι δεν θα έχει τη συνέχεια που νομίζετε ότι θα έχει, άλλωστε το είχα προαναγγείλει, ότι δεν είμαι για να είμαι πάντα. Είναι ένας κύκλος ο οποίος πλέον έκλεισε. Πολύ σύντομα θα γίνει και η επίσημη ανακοίνωση σε αυτούς που πιστεύω ότι είναι εκείνοι που μπορούν να το πάρουν στα χέρια τους και να συνεχίσουν αυτό το έργο. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έμαθα να κάνω 40 χρόνια και πλέον, την ερευνητική δημοσιογραφία, και από μια άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία πολύ σύντομα θα μάθετε. Να είστε πάρα πολύ καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο, την υπομονή σας και για το σεβασμό σας. Να είστε καλά.